όλοι εμείς που έχουμε συγγενείς, φίλους, σε δεκάδες χωριά της Καρδίτσας και όλης της Θεσσαλίας, είμαστε σήμερα εδώ. Πριν λίγες μέρες στην Αθήνα, με μια μικρή βροχή, παραλίγο να είχαμε θύματα. Γι' αυτό και δεν μας πείθει η θεωρία ότι είναι η ποσότητα του νερού αυτή που φταίει για το κακό που έγινε στη Θεσσαλία. Ας βρέχει όσο θέλει. Εμείς απαιτούμε κάτω από όλες τις συνθήκες αυτό το κράτος να μας προστατεύει. Το 2023, που πριν λίγες μέρες κάποιοι πλούσιοι πήγαν για διακοπές στο διάστημα, δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι θα πνιγόμαστε επειδή θα βρέχει. Απευθυνόμαστε στο κράτος, στην κυβέρνηση, στους περιφερειάρχες και στους δήμους. Δεν απευθυνόμαστε στην ανθρωπιά τους, γιατί ξέρουμε ότι τέτοια δεν υπάρχει. Αυτοί αγωνιούν μόνο για το αν θα πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα. Και τώρα που την πήραμε, ίσως μπορεί να μας κατηγορήσουν, γιατί το δράμα μας δεν θα τους επιτρέψει να το χαρούνε, να το γλεντήσουν, να το πανηγυρίσουν. Ίσως βέβαια μέσα βαθιά νιώθουν και μια χαρά, γιατί πάνω στην καταστροφή που έχουμε ζήσει, θα φανούν τώρα οι νέοι επενδυτές που τρίβουν τα χέρια τους και ακονίζουν τα δόντια τους για την περιοχή μας, όπως και για κάθε τόπο αυτής εδώ της χώρας. Απευθυνόμαστε και στους συγγενείς μας, στους φίλους μας, στους συντοπίτες, σε όλους. Βαστάτε γερά. Χιλιάδες άνθρωποι από όλη την Ελλάδα στέλνουν την αλληλεγγύη τους. Χιλιάδες άνθρωποι ήδη σειραίουν στη Θεσσαλία για να βοηθήσουν. Μόνο εκεί, μόνο σε αυτό μπορούμε να περιμένουμε. Μόνο στην αλληλεγγύη του κόσμου. Και οι Θεσσαλοί ξέρουμε καλά πως όπου φυτεύουμε οργή, αγώνα και αλληλεγγύη, εκεί η γη δίνει καλούς καρπούς, όπως δίνει η γη της Θεσσαλίας. Αυτούς τους καρπούς και τα αποτελέσματά τους, μια νέα ζωή δηλαδή από την αρχή, θα τη χτίσουμε ξανά όλοι μαζί, χτυπώντας όποιον φταίει. Γιατί αυτό που γράψαμε στο πανό μας, αυτή που πήραμε αυτή την πρωτοβουλία, ότι πνίξανε τον κάμπο, θα τους πνίξει η οργή μας, θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να βγει αληθινό.